Βάκα, από τη Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων και το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφίσεων. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ, κυρία Βάκα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, καταρχάς, αν έτσι από μια γενική θεωρήση και από μια πρώτη κουβέντα, αν θεωρείτε ότι έχει μέχρι σήμερα υπάρξει παραπληροφόρηση, αν έχει φορτιστεί αρνητικά, καταρχάς, το θέμα αυτό που λέγεται δασικοί χάρτες. Ως ένας υπάλληλος που το έχει δουλέψει αυτό το θέμα, το ξέρει, το δουλεύει καθημερινά, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. Τώρα θα μπορούσε, χωρίς να συζητήσω, να χαρακτηρίσετε αυτό που έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Αν υπάρχει παραπληροφόρηση και αν έχουν υπάρξει υπερβολές μέχρι τώρα σε αυτά που έχουν ακουστεί, που να ξεπερνούν κατά πολύ την πραγματικότητα. Εντάξει. Αυτό πάντα γίνεται και είναι και φυσιολογικό σε ένα σημείο. Απλώς εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας να πληροφορούμε όσο το δυνατόν σαφέστερα και τον κόσμο και σωστά, δηλαδή τον κόσμο. Και γι' αυτό γυρνάμε στους Δήμους που μας καλούν, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είναι δασικός χάρτης, πώς μπορούν να εντοπίσουν τις εκτάσεις τους, να δουν το χαρακτήρα τους και πώς μπορούν να υποβάλουν τις αντίστοιχες αντιρρήσεις. Όπου επιθυμούν. Οι Δήμοι σας καλούν, γιατί αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Ναι. Έχουμε πάει ήδη στο Δήμο Ζήτσα, στο Δήμο Πογονίου. Την Παρασκευή θα είμαστε στο Δήμο Ζαγορίου. Την ερχόμενη εβδομάδα στο Δήμο Μετσόβου και στο Δήμο Δοδόνης. Κάνατε τώρα συγκεντρώσεις αναδήμο, όχι αναδημοτικές ενότητες. Ναι, στις αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων. Οπότε μαζεύονται όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να ακούσουν και να ενημερωθούν, υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους και εμείς απαντάμε στις ερωτήσεις τους με σκοπό να έχουν σωστή ενημέρωση. Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει επομένως μέχρι τώρα για το αν μιλάμε για ένα πρόβλημα, για το αν για παράδειγμα ο νομός Ιωαννίνων είναι δάσος βάσει των δασικών χαρτών? Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία ενός νομού. Τι να κάνουμε. Ο νομός Ιωαννίνων είναι μια ορεινή περιοχή που ανέκαθεν το 72% ήταν ανέκαθεν μια ήταν δασικού χαρακτήρα. Τι να... Δεν είναι ο κάμπος της Θεσσαλίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία του νομού. Έτσι κι αλλιώς και στην απογραφή που είχε γίνει το 1992 με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, το 80% του νομού έβγαινε δασικού χαρακτήρα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι είναι αυτός ο νομός. Είναι ένας ορεινός νομός, ανέκαθεν το μεγαλύτερο τμήμα του δασικού χαρακτήρα. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή, λέτε, η φυσιογνωμία του. Έχει αλλάξει σε ένα ποσοστό 7,4% της έκτασης του νομού. Ναι, εντάξει, μικρό, αναλογικά όμως με τις εκτάσεις είναι μεγάλο, γιατί ήταν περιορισμένες οι γεωργικές εκτάσεις έτσι κι αλλιώς. Είναι μικρό στο σύνολο της έκτασης του νομού, έτσι. Είναι δασοθέντες αγροί, είναι εκτάσεις άλλης μορφής που δασώθηκαν. 7, κάτι. 7,46%. Σε σχέση ενώ με τις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι. Σε σχέση με το 1945. 45, μάλιστα. Η εικόνα που σχηματίζεται επομένως τώρα από την επαφή σας με τον κόσμο, ποια είναι. Για να δούμε λίγο αν ο κόσμος έχει καταλάβει ότι από την περασμένη Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου, τρέχει το δίμηνο που έχει στη διάθεση του κόσμος για να υποβάλει τις αντιρρήσεις του. Και η εικόνα στην υπηρεσία και η εικόνα της επαφής της άμεσης που έχετε στους Δήμους που επισκέπτεται στην Ελλάδα. Ναι, ο κόσμος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και ειδικά στο σημείο υποστήριξης ανάρτησης που λειτουργεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Ιωαννίνων, προσέρχονται πάρα πολλοί πολίτες κάθε μέρα για να ενημερωθούν, για να τους δώσουμε οδηγίες πώς θα μπορούν να μπουν μέσα στην εφαρμογή, να δουν, να πλογηθούν, να μπορούν να εντοπίσουν το χωράφι τους. Ο εντοπισμός της ιδιοκτησίας είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου, έτσι. Αυτό δεν... Εμείς δείχνουμε τον τρόπο που μπορούν να βρουν την ιδιοκτησία τους. Είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή, εσείς τι ζητάτε όταν έρθει κάποιος και σας πει, ένας παππούς και σας πει, εγώ δεν έχω ούτε υπολογιστή παιδί μου, ούτε τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να με βοηθήσεις, να βρω εδώ το χωράφι μου. Εμείς δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το χωράφι του κάθε πολίτη, έτσι. Του δίνουμε γενικές κατευθύνσεις και του δείχνουμε τον τρόπο πώς μπορεί να το κάνει. Από εκεί και πέρα, πού είναι το χωράφι του καθένα. Βασικά, στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που έρχονται, δεν ξέρουν ούτε και οι ίδιοι που το χωράφι. Έχουν πρόβλημα εντοπισμού της ιδιοκτησίας. Πιθανόν γιατί έχει αλλάξει η φυσιογνωμία της περιοχής. Έχουν πρόβλημα εντοπισμού οι ίδιοι των ιδιοκτησιών τους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατον ο υπάλληλος να τον βοηθήσει στον εντοπισμό του, όταν ο ίδιος δεν ξέρει που είναι. Ναι. Δεν το ξέρει γιατί δεν μπορεί να εντοπίσει, ας πούμε, μέσω των χαρτών που του δείχνεται ή δεν είχα μία επαφή με το χωράφι το οποίο του έγραψε ο παππούς ή ο πατέρας του. Και τα δύο συμβαίνουν. Συνήθως είναι το δεύτερο. Ναι. Συντεταγμένες δύο πράγματα χαρακτηριστικά, αλλά που μπορούν να το βοηθήσουν για να εντοπίσει την έκτασή του κάποιος. Συντεταγμένες. Πώς θα δώσει κάποιον όταν δεν ξέρει που είναι η έκτασή του. Απλώς τον βοηθάς να περιηγηθεί στην περιοχή. Μάλιστα.
και του δείχνει τον τρόπο που αυτό θα το κάνει στο σπίτι του, ας πούμε. Mm-hmm. Συνήθως οι περισσότεροι έχουν κάποιο παιδί, κάποιο εγγόνι, κάποιον δικό τους άνθρωπο που μπορεί να τους βοηθήσει. Μάλιστα. Αλλιώς μετά αναγκαστικά θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον τεχνικό. Mm-hmm. Δηλαδή είτε δασολόγο, είτε μηχανικό, είτε. Μάλιστα. Ναι. Είναι επομένως το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή τη φάση είναι το να εντοπίσουμε που είναι η έκταση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ναι, γιατί απαραίτητο στοιχείο για να κατατεθεί αντίρρηση είναι ο γεωχωρικός προσδιορισμός mm-hmm. του ακινήτου. Δηλαδή θα πρέπει να είναι οριοθετημένο με συντεταγμένες 687. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα στα επόμενα βήματα. Εσείς τι λέτε, τι απορίες ακούτε μέχρι τώρα, ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία προκύπτουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Βασικά, ένα από τα σημαντικά ζητήματα είναι με τα όρια των οικισμών. Στις περιοχές που δεν έχουν ακόμα στείλει η Δήμη, ας πούμε, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της κτηματολόγιο τα όρια των οικισμών. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, το ότι δεν εμφανίζεται στο χάρτη όριο οικισμού δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Mm-hmm. Δηλαδή, μία έκταση μπορεί να είναι εντός ορίου οικισμού και στο χάρτη να εμφανίζεται εκτός. Ο δασικός χάρτης δεν δείχνει τα όρια των οικισμών. Η αρμόδια πολεοδομία ή η τεχνική υπηρεσία του κάθε Δήμου οριοθετεί πού είναι τα όρια του οικισμού και εκδίδει τις αντίστοιχες προβλεπόμενες άδειες. Αυτό να μην πιάνει πανικό τον κόσμο, γιατί λένε, μα εμένα το ακίνητό μου, ας πούμε, το οικόπεδό μου είναι εντός οικισμού. Εδώ γιατί μου βγαίνει εκτός οικισμού. Είναι για τις περιπτώσεις που οι Δήμοι δεν έχουν ακόμα ενημερώσει, ας πούμε, τον δασικό χάρτη με τα όρια των οικισμών. Αυτό γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάρτησης, έχει μια δυναμική, δηλαδή όποτε θέλουν οι Δήμοι και είναι έτοιμοι, αποστέλνουν τα αντίστοιχα στοιχεία στην ΕΚΧΑ, οπότε δημιουργούνται τρύπες, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. στο χάρτη. Δηλαδή, αυτές οι περιοχές βγαίνουν εκτός ανάρτησης και εκτός αντίρρησης. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το επισημαίνεται και μου το είχε πει πριν από δύο εβδομάδες ο Ρήγας Τσιακίρης, ότι οι Δήμοι δεν ανταποκρίθηκαν. Αυτό είναι γεγονός, γιατί μπορεί οι Δήμαρχοι να διαφωνούν με αυτό και να πούνε ότι εμάς δεν μας ρώτησε κανένας. Είναι γεγονός ότι πανελλαδικά δεν θέλω μομφή κατά δημάρχων, ας πούμε. Όχι, δεν θα κάνω, δεν εμπλέκομαι στα εσωτερικά άλλων υπηρεσιών για τους λόγους που είτε το τεχνικό προσωπικό το είχε, δεν το είχε. Ναι, δήμος, εμένα δεν με αφορά mm-hmm. αυτό και δεν το σχολιάζω. Ξέρω όμως ότι είχαν κληθεί από την ΕΚΧΑ από το καλοκαίρι, από τον Αύγουστο συγκεκριμένα, τους χορηγήθηκαν κωδικοί για να Μάλιστα. βάλουν τα όρια των οικισμών. Mm-hmm. Εντάξει, επομένως, τώρα εξαρτάται και πόσο έτοιμος είναι ο κάθε Δήμος, και το προσωπικό, τι προσωπικό είπατε, είναι, αυτό δεν θα πω εγώ σε ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Άλλα προβλήματα τα οποία σας επισημαίνουν. Λοιπόν, βασικά όμως με τους οικισμούς, συγγνώμη, δεν τελείωσα. Mm. Δηλαδή, αν μια έκταση αποδίδεται άλλης μορφής, α το 45, α σήμερα, δηλαδή άλλης μορφής το 45, άλλης μορφής σήμερα, και είναι εκτός οικισμού, κάποιος δεν θα εμφανίζεται μάλλον στο χάρτη εκτός οικισμού ενώ είναι μέσα, ο πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, προφανώς. Αν η έκτασή του φαίνεται ΔΔ ή ΑΔ, ενώ ξέρει ο ίδιος ότι είναι εντός οικισμού, έτσι, θα πάρει μία βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του κάθε Δήμου, ότι το πολύγωνό μου, ας πούμε, το ακίνητό μου με κορυφές αυτές και αυτές, δεν χρειάζεται να έχει τοπογραφικό. Ναι. Απλώς να οριοθετεί ποια είναι η έκτασή του. Mm-hmm. Λοιπόν, ότι βρίσκεται εντός οικισμού, θα έρθει με αυτή τη βεβαίωση και θα υποβάλουμε ατελώς αντίρρηση από το σημείο υποστήριξης ανάρτησης. Μάλιστα. Οπότε αυτό το θέμα λύνεται. Mm-hmm. Λύνεται εύκολα. Ναι. Είναι μια από τις περιπτώσεις της ατελούς αντίρρησης, γιατί είναι τρεις-τέσσερις περιπτώσεις. Είναι μια από τις περιπτώσεις της ατελούς αντίρρησης, mm-hmm. ναι. Βέβαια έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους. Όχι τόσο για τους ισχυρούς οικισμούς, τους πορτοκαλί λεγόμενους οικισμούς, τους νόμιμα οριοθετημένους, έχει κάποιες άλλες παραμέτρους για τους μη νόμιμα οριοθετημένους, αλλά υπόκειται και αυτή σε αυτή τη διάταξη, mm-hmm. υπό κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης, περίπτωση ατελούς αντίρρησης είναι στην περίπτωση του επικισμού. Μάλιστα. Αν ένα κληροτεμάχιο έχει αποδοθεί με χαρακτήρα ΔΔ ή ΔΑ, ο ιδιοκτήτης του κληροτεμαχίου, αυτός που έχει τον αντίστοιχο τίτλο παραχωρητήριο, θα έρθει με ένα τοπογραφικό ή τέλος πάντων οριοθετώντας πάλι όπως σας είπα με συντεταγμένες κορυφών την έκτασή του, με βεβαίωση από τη Διεύθυνση Επικισμού ότι αυτό το ακίνητο αντιστοιχεί σε αυτό το κληροτεμάχιο και θα έρθει να του υποβάλουμε τελώς αντίρρηση για το χαρακτήρα του 1945. Μα. Εφόσον η Επιτροπή Απαλωτρίωσης τότε το είχε αποδώσει σαν μη δασικού χαρακτήρα, έκταση. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλει τελώς αντίρρηση από το σημείο υποστήριξης ανάρτησης. Μάλιστα.
Υπάρχει γενικώς, έχετε κάνει τη δουλειά αυτή που χρειάζεται με τους επικισμούς, με τις διανομές, με τα κληρονομάχια. Δηλαδή, εμείς με τους επικισμούς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η αρμόδια υπηρεσία δεν χορηγήθηκε αντίστοιχο αρχείο από τη Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας. Εφαρμόσαμε το ψηφιακό αρχείο της αγωγής, δηλαδή του ΟΠΚΕΠΕ. Το οποίο το ζητήσαμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το ΟΠΚΕΠΕ. Μάλιστα. Άλλες περιπτώσεις για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ατελούς αντίρρησης, εκεί δηλαδή που δεν θα πληρώσει. Αν κάποιος έχει μια διοικητική πράξη, όπως πράξη χαρακτηρισμού, ας πούμε, η οποία δεν έχει περαστεί και θέλει να περαστεί, θα προσκομίσει μάλιστα την πράξη του, την αντίστοιχη πράξη χαρακτηρισμού για να περαστεί. Με τις βοσκίσμες γης υπάρχει ζήτημα. Με τις εκτάσεις που έχουν δηλωθεί, μιας και είπατε για τον ΟΠΚΕΠΕ, για την αγρογή τώρα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η βοσκή επιτρέπεται και στις δασικές εκτάσεις, στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Τώρα, τι είναι επιλέξιμο για τον ΟΠΚΕΠΕ ή όχι, αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ. Μάλιστα. Ναι. Γενικώς υπάρχουν, εντοπίζεται μέχρι τώρα πολύ μεγάλα προβλήματα μέσα αυτή την υπερβολή που περιγράψαμε πριν. Να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Όταν δει Δέλτα ο πολίτης, ο κάτοικος εδώ των Ιωαννίνων, όταν δει Δέλτα, θα πρέπει να τρομοκρατηθεί, θα πρέπει να τον πιάσει πανικός? Πανικός δεν πρέπει ποτέ να μας πιάνει σε καμιά περίπτωση, ας πούμε. Ναι. Πρέπει να δούμε τι είναι η έκταση. Έτσι, γιατί χρήση θέλουμε την έκταση, γιατί και το Δέλτα μπορεί να μην είναι απαγορευτικό για τη χρήση που τη θέλουμε. Ας πούμε, αν βγει η έκταση δασική και εμείς τη θέλουμε για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, δεν έχει κάποιο θέμα η έκτασή μας, έτσι. Μάλιστα. Αν είναι εκχερσωμένη η έκταση και είναι πριν το 1975, πάλι δεν έχει κάποιο θέμα και αποδεικνύεται από φωτοερμηνεία ότι πριν το 1975 εκχερσώθηκε και αποδόθηκε για γεωργική χρήση, μπορεί συνεχίζει να παραμένει σε γεωργική χρήση. Αποκλειστικά όμως μόνο γι' αυτό. Ναι, έτσι. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, κάθε περίπτωση πρέπει να έρχονται και να συμβουλεύουμε αντίστοιχα τον κόσμο για την περίπτωσή του και για όλες τις διατάξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα της δασικής νομοθεσίας, μέσα από τη δασική νομοθεσία. Το σημείο υποστήριξης ανάρτησης δασικών χαρτών, έτσι, ναι. ΣΥΑΔΧ, έχει συγκροτηθεί από ναι, τη μέρα ανάρτησης και δουλεύει. Του γενικού, και δουλεύει κανονικά. Εκεί έρχεται ο κόσμος λοιπόν και τον καλείται τον κόσμο να έρθει εκεί και να ρωτάει ό,τι αφελές ή μη ερώτημα δεν υπάρχει αφελής ερώτηση, υπάρχει ερώτηση. Είναι λογικό κάποιος που δεν ασχολείται με το αντικείμενο να έχει πληθώρα ερωτήσεων. Δηλαδή είναι εξειδικευμένο αντικείμενο, υπάρχει μια σειρά ας πούμε νομοθεσίας από πίσω που καλείσαι να γνωρίζεις. Οπότε γι' αυτό το λόγο είμαστε και για να υποστηρίξουμε την ανάρτηση των δασικών χαρτών, να λύσουμε τις απορίες του κόσμου. Δεν υπάρχει αφελής ερώτηση. Ερώτησα για το αν πρέπει να πανικοβληθεί κανείς με το Δέλτα. Γιατί εδώ επιμένετε και λέτε εσείς, άκουσα και στην εκδήλωση που κάνατε την περασμένη Παρασκευή, και λέτε εσείς οι άνθρωποι των δασικών υπηρεσιών ότι, και είναι αλήθεια αυτό, ότι οι δασικοί χάρτες δεν μπαίνουν στην έννοια της ιδιοκτησίας σε καμία περίπτωση. Σε δεν καμία αγγίζουν περίπτωση. Αυτό το θέμα. Μένουν μόνο στο χαρακτηρισμό. Αλλά σου λέει ο άλλος, άμα μου το χαρακτηρίσει με ένα δάσος. Τελείωσε, με τελείωσες. Ορίζεται βέβαια και κάνετε τη διάκριση της χρήσης. Τώρα, η χρήση σήμερα που θέλω εγώ ας πούμε να το έχω για την τάδε χρήση. Προεξοφλεί ότι και αύριο θα το θέλω για την ίδια χρήση ή μεθαύριο δεν θα θέλω να το αξιοποιήσω διαφορετικά. Οπότε με δεσμεύεις, λέει, άμα μου το χαρακτηρίσεις. Όπως σας είπα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γιατί όταν ας πούμε πάει με το άρθρο 67 και λυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η έκταση βγει δασική, δεν υπάρχει τη διατάξη δασικής νομοθεσίας. Γι' αυτό σας λέω, κάθε περίπτωση είναι δασική. Το Δέλτα δεν σημαίνει ότι απαραίτητα, ας πούμε, έχει κλειδώσει για πάντα ο χαρακτήρας αυτός. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εξαρτάται την περίπτωση. Κάντε το λίγο φιλανά, σας παρακαλώ. Κάντε το λίγο φιλανά. Λέω ότι με το άρθρο 67 ή στις περιπτώσεις που είναι λυμένο το ιδιοκτησιακό, δηλαδή που σύμφωνα με το άρθρο 10 του 32.08 δεν προβάλλει το δημόσιο δικαιώματα και ο επιμέρους χαρακτηρισμός της έκτασης είναι δασική, όχι δάσος, δασική. Τότε δεν υπάρχει τη διατάξη δασικής νομοθεσίας. Σε κυρωμένο αναδασμό, έτσι, που έχει αποδοθεί τίτλος στον δικαιούχο, δεν υπάρχει τη διατάξη δασικής νομοθεσίας. Υπάρχουν επιμέρους περιπτώσεις. Γι' αυτό σας είπα και κάθε περίπτωση πρέπει να έρχεται ο κόσμος να τον συμβουλεύουμε τι ακριβώς ισχύει για την έκτασή του και τι μπορεί να κάνει. Φυσικά και άμα θέλει να κάνει αντίρρηση, για οτιδήποτε κάνει αντίρρηση. Επίσης, μία ανακρίβεια για τις αναδοσωτές. Οι αναδοσωτές αποτελούν αντικείμενο του χάρτη τα πολύγωνα. Δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις για το αναδοσωτέ του χαρακτήρα, ήταν η τελευταία διαταγή. Γιατί άκουσα ότι. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχει μία σύγχυση με το θέμα των αναδοσωτέων.
υποβάλλεται αντίρρηση για τον επιμέρους χαρακτηρισμό. Δηλαδή, τα επιμέρους, κάθε αναδασωτέ έκταση έχει χωριστεί σε επιμέρους πολύγωνα ανάλογα με τη φωτοερμηνευτική τους απόδοση. Έτσι, δηλαδή, μπορεί μέσα σε μία αναδασωτέ να δούμε δέλτα-δέλτα υποκατηγορία, δηλαδή ανέκαθεν δασική, δέλτα-αλφα υποκατηγορία, αλφα-αλφα υποκατηγορία, όπως το βλέπαμε το 45 και το σήμερα μία έκταση, δηλαδή εκτός διατάξεων δασικής νομοθεσίας, αλφα-δέλτα, δηλαδή δασωμένο αγρό που να έχει περιληφθεί στην αναδασωτέ. Λοιπόν, ως προς τον επιμέρους λοιπόν χαρακτήρα, το λεγόμενο κατηγόρα 1 που εμφανίζεται σαν πληροφορία στο χάρτη, μπορεί να υποβάλει αντίρρηση ο ενδιαφερόμενος. Δεν μπορεί να υποβάλει αντίρρηση ως προς το αναδασωτέο της έκτασης. Αυτό πάει με άλλη διάταξη. Μάλιστα. Ναι. Επομένως, λέτε, και πρέπει να κάνουμε σαφές σήμερα, ότι μην έχει την αίσθηση κάποιος ότι όταν έρθει να κάνει αντίρρηση, η αντίρρηση θα αλλάξει, το δέλτα θα το κάνει α. Άμα είναι προφανές δέλτα, δεν θα το κάνει α. Ναι. Γιατί ισχύουν οι ίδιοι, εφαρμόζουμε την νομοθεσία της προστασίας. Δηλαδή, πώς χαρακτηρίζεται μια έκταση δάσους σε δασική. Δηλαδή, θέλω να τονίσω ότι ο δασικός χάρτης δεν άλλαξε κάτι ούτε στους νόμους της προστασίας. Δηλαδή, οι ίδιοι νόμοι ισχύουν. Δηλαδή, ό,τι ίσχυε πριν αναρτηθεί ο δασικός χάρτης, ισχύει και μετά το δασικό χάρτη. Αυτό να το κάνουμε λίγο λιανά ξανά. Λέω και επιμένω. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε πράγματα δικαιώματα και έχει τίτλους ιδιοκτησίας. Εξακολουθεί να τα έχει. Δεν του τα παίρνει. Άφησε, το εγκατέλειψε το χωράφι του και φύτρωσε δασκευλάστηση μέσα. Ο χάρτης θα το χαρακτηρίσει δέλτα. Έτσι, ναι, το χαρακτηρίζει δέλτα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζει κάτι στη χρήση την οποία θέλει για την ιδιοκτησία του ο χύψη πολίτης, συμπολίτης μας. Γιατί αυτό... Δεν διεκδικεί ιδιοκτησία του δημόσιου αυτής της έκτασης που είναι λιμένη. Επειδή γίνεται δέλτα. Δεν αλλάζει ξαφνικά το δημόσιο να θέλει να διεκδικήσει το δικό σου. Άμα έχει συγκεκριμένους τίτλους που θεωρούνται ισχυρέντες του δημοσίου, δεν του διεκδικεί κανείς την περιουσία. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι κληροτεμάχιο, δεν θα πάει το δημόσιο να το διεκδικήσει. Ναι. Όμως πρέπει να έρθει στην υπηρεσία και να κάνει μια διαδικασία όχι για να αλλάξει το ΔΕΛΤΑ, αλλά αυτό που θα έκανε και χθες, αν ήθελε να εκμεταλλευτεί την ιδιοκτησία του, θα έρθει και σήμερα να το κάνει με βάση την νομοθεσία η οποία ισχύει. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Την ισχύου. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα από τους δασικούς. Βέβαια, για επιτροπητές επεμβάσεις θα πρέπει να καθοριστεί ο επιμέρους χαρακτηρισμός της έκτασης δάσους ή δασική, η οποία θα γίνει μετά την κύρωση του χάρτη. Μάλιστα. Από την Επιτροπή Δασολογίου, μέχρι να συσταθεί, η οποία θα υπάρχει μέχρι να συσταθεί το δασολόγιο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει επομένως μια καθυστέρηση στη χρήση μιας έκτασης που έχει χαρακτηριστεί. Δεν μπορεί να βγει. Ο επιμέρους χαρακτηρισμός δεν μπορεί να βγει ενδιάμεσα. Ναι, δηλαδή μέχρι την κύρωση του χάρτη. Η κύρωση του χάρτη, η τμηματική κύρωση, δηλαδή για το τμήμα που δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις. Γιατί τα κομμάτια που ασκήθηκαν αντιρρήσεις θα εξετάζονται, θα ομοδοποιούνται και θα ενσωματώνονται στο δασικό χάρτη. Θα είναι και μετά, όταν ενωθούν όλα, θα προχωρήσουμε στην ολική κύρωση. Η δουλειά, επομένως, κύριε Βάγκα, που έχετε να κάνετε εσείς στις δασικές υπηρεσίες σήμερα, είναι αυτοψίες, για να αλλάξετε το χαρακτηρισμό, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα μετά τη φωτοερμηνεία των ιδιωτικών εταιριών και τα λάθη, τα πολλά που υπήρξαν, την κάνατε τη δουλειά εσείς μετά το 2013. Την έχετε κάνει τη χοντρή δουλειά. Κοιτάξτε, εμείς το τελικό παραδοτέο το παραλάβαμε το Μάιο του 2016. Λοιπόν, πέρσι έγινε θεώρηση σε 154 σωτά. Δεν προχωρήσαμε σε θεώρηση όλου του νομού, γιατί δεν προλαβαίναμε ούτε καν να κοιτάξουμε όλο το νομό μέσα 4 μήνες. Γι' αυτό και θεωρήθηκε ο μισός νομός. Μάλιστα. Φέτος, όταν παραλάβαμε το τελικό παραδοτέο, το τρίτο και τέταρτο στάδιο, το τέταρτο στάδιο του τελικού παραδοτέου, προχωρήσαμε σε επιμέρους διορθώσεις και ό,τι παραλήψεις υπήρχαν στην προηγούμενη θεώρηση που έγινε πολύ γρήγορα. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Ναι. Επομένως, τι εκτιμάτε, ότι έχετε δουλειά μπροστά στο να διορθώσετε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα δεν επισερχόμαστε σαν υπηρεσία, ας πούμε, σε απόδοση χαρακτήρα, έτσι. Ναι. Θα περιμένουμε κάποιες οδηγίες για κάποια προφανή σφάλματα, τι θα καθοριστούν προφανή σφάλματα. Ναι. Τι θα καθοριστεί όμως, πρέπει να καθοριστούν τα προφανή σφάλματα. Δεν είναι γενικός και ορίστος. Ναι. Θα έχουμε κάποια διαταγή, κάποια υπουργική απόφαση για το τι είναι προφανέ σφάλμα και θα μας δοθεί διαταγή πώς θα χειριστούμε εμείς σαν υπηρεσία τα προφανή σφάλματα. Αυτοψίες και απόδοση επιμέρους των εξέτασης των αντιρρήσεων, α το πούμε έτσι, θα κάνουν οι αρμόδιες επιτροπές. Όχι διεύση δασών. Τα στελέχη της διεύθυνσης δασών που ενεπλάκησαν στην διαδικασία διόρθωσης των χαρτών δεν θα είναι μέλη των επιτροπών. Αυτοψίες θα γίνουν όμως από επιτροπές. Εντάξει, ίσως λάθος το έδωσα εγώ το ερώτημα. Θα συγκροτηθούν επιτροπές οι οποίες θα κάνουν αυτή τη δουλειά των αυτοψιών. Θα συγκροτηθούν, ναι. Είναι απαραίτητο να γίνουν δηλαδή. Και... Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, σε περιπτώσεις ατελών αντιρρήσεων ή σε περιπτώσεις. Οριών οικισμών. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, στις περιπτώσεις αντελών αντιρρήσεων δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτοψία. Παίρνεις τα δεδομένα στοιχεία που έχεις
Και βγάζεστε τα αντίστοιχα των χαρακτήρα των προβλημάτων. Επομένως, είναι κρίσιμο να υπάρξουν νομοθετικές βελτιώσεις, αλλά μπορούν να καλύψουν ένας νόμος, μια νομοθετική, μια τροπολογία, κάτι που θα λέει, εννοώ μπορεί να γενικεύσει μια ρήτρα νομική που θα λέει τάδε, ξέρω εγώ, και θα σας λύσει τα χέρια, μπορεί να γενικεύσει. Τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω. Να έρθει ο Φάμινος και να πει, το τάδε Υπουργείο τέλος πάντων, και να πει ότι για τις τάδε εκτάσεις κάνουμε αυτό. Μπορεί να γενικεύσουμε τόσο εύκολα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να λύσει τα χέρια της υπηρεσίας το Υπουργείο μια νομοθετική παρέμβαση που μπορεί να κάνει, δηλαδή για να πιάσει τόσο χοντρά ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι προφανή, όπως είπατε, και μπορεί να λυθούν. Προφανή σφάλματα πάντα υπάρχουν. Mm-hmm. Έτσι, στατιστικά να το πάρει κάποιος, είναι αδύνατο να μην υπάρξει σφάλμα σε 5 εκατομμύρια στρέμματα, 90.000 πολύγωνα, ας πούμε, 130.000 πολύγωνα που ήταν του επικισμού που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κτλ. Mm-hmm. Εντάξει, ενσωματώθηκαν έτσι, δεν πήγαν μεμονωμένα. Αλλά είναι αδύνατο να μην υπήρξε σφάλμα. Φυσικά και θα υπάρξει σφάλμα. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να καθοριστεί τι θεωρείται πρόδειλο Μάλιστα. και με ποιο τρόπο το αντιμετωπίζει η υπηρεσία. Ναι. Γιατί ο καθένας πιστεύει ότι η δικιά του έκταση, ας πούμε, αδίκως χαρακτηρίστηκε. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι είναι και έτσι όμως. Mm-hmm. Αποκλείεται να έρθει, ας πούμε, μια νομοθετική ρήτρα η οποία θα λέει ότι αποκλείονται όλες οι υποσχίσιμες γιές από τους δασικούς χάρτες. Δεν νομίζω ότι είναι αντικείμενο τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι. Δεν νομίζω τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ ούτε να σχολιάσω τον νόμο. Μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Οφείλω μόνο να εφαρμόσω τον νόμο. Έρχεται η διαταγή, την η νομοθεσία και την εφαρμόζουμε. Περίπτωση αναστολή τη ανάρτηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Θα σας πω, εμείς δεν έχουμε κάποια δεδομένη. Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κυρωμένοι δασικοί χάρτες το καλοκαίρι. Πότε ακριβώς? Είναι 5 μήνες από την ανάρτηση. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένο το χρονικό περιθώριο. Μέχρι τον Νοέμβριο είναι μια προθεσμία αυτή συνταγματική ή όχι, του 17 που πρέπει να έχουν κυρωθεί στο σύνολό τους. Στο σύνολό τους θα πρέπει για να κυρωθούν να βγουν αποφάσεις των επιτροπών. Μάλιστα. Έτσι, οι επιτροπές έχουν 4 συν 2 μήνες, 6 μήνες για να αποφασίσουν. Πρέπει να συσταθούν, να τους χορηγηθούν τα στοιχεία και μέσα σε 6 μήνες από τη στιγμή που θα πάνε τα στοιχεία των αντιρρήσεων σε αυτές θα πρέπει να έχουν αποφανθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ενδιάμεσα δοθεί κάποιο. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, ας πούμε. Εξαρτάται και από τον όγκο των αντιρρήσεων, από πολλές παραμέτρους. Mm-hmm. Εγώ ξέρω υπηρεσίες... ότι το καλοκαίρι, 5 μήνες από την ανάρτηση, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε κυρωμένους δασικούς χάρτες. Για το τμήμα που δεν ασκήθηκε αντιρρήσεις. Μιλάτε για τον νομό Ιωαννίνων, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, 5 μήνες είναι από την ανάρτηση του κάθε δασικού χάρτη. Έτσι, εμείς. Ναι. Μετράμε από 10 Φεβρουαρίου, Μάλιστα. λοιπόν, 5 μήνες. Και συν 20 μέρες για κατοίκους εξωτερικού. Εδώ υπάρχει αυτή μόνο η. Αυτό είναι η προθεσμία των αντιρρήσεων. Που είναι μέχρι 24 Απριλίου και μέχρι τις 15 Μαΐου για τους κατοίκους της Αλλοδαπής. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω είπαμε αρκετά. Προσπάθησα από όσο λίγα ξέρω τέλος πάντων και αντιλαμβάνομαι να επιμείνω ή να επισέλθω σε κάποια από τα σημεία αυτά που θεωρώ ότι είναι σκοτεινά ή έχουν δημιουργήσει με τη βοήθειά σας πάντα προβλήματα στους συμπολίτες. Αυτό που πρέπει να ξαναπούμε, πρέπει να επαναλάβουμε, είναι ότι πρέπει να έρχονται να σας βρίσκουν στο σημείο υποστήριξης ανάρτησης δασικών χαρτών. Που είναι στη Μαρίκα Σκοτοπούλη. Μαρίκα Σκοτοπούλη 62, στο δεύτερο όροφο, στα γραφεία τη Διεύθυνση Ασών Ιωαννίνων. Μάλιστα. Και είστε διατεθειμένοι και ανοιχτοί στο να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση. Εννοείται και απαντούμε και τηλεφωνικά στα ερωτήματα. Γιατί μας παίρνει και πάρα πολλοί πολίτες που δεν διαμένουν στα Γιάννενα, διαμένουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Μάλιστα. Και ζητούν να πληροφορηθούν, τους καθοδηγούμε και βήμα-βήμα, ας πούμε, πώς θα μπουν στη σελίδα, τι θα πατήσουν, πώς θα πάνε. Είμαστε στη διάθεση του κάθε πολίτη Μάλιστα. για να τον ενημερώσουμε. Λοιπόν, κύριε Βάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα Καλώς πολύ. Καλό βράδυ. Επίσης. Μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, διαπίστωση το 77% των εμπόρων, όπως προκύπτει από έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας.